Δυσίωνα τα σημάδια για την τουριστική σεζόν στις πληγήσεις από την κατολίσθηση στο Φαράγγι του Κοτσιφού περιοχές, καθώς όπως φαίνεται τουλάχιστον το πρώτο μισό της περίοδου θα χαθεί. Για την Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, ανέφερε πως η αποκατάσταση χρειάζεται 3 μήνες από την έναρξη των εργασιών, τα συνεργεία όμως για τις οποίες δεν έχουν βρεθεί. Το χρονοδιάγραμμα που θέτει η υπηρεσία μας στους εργολάβους από την ώρα που θα μπουν, δηλαδή είναι 1 τρίμηνο. Σε 1 τρίμηνο το έργο το συγκεκριμένο μπορεί να τελειώσει. Όμως, σας λέω, από την ώρα που θα μπει το συνεργείο, έτσι, θα μετράμε το τρίμηνο. Αυτή την ώρα προσπαθούμε με τους εργολάβους που συζητάει η περιφέρεια και με τις εταιρείες επάνω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό, να το εξασφαλίσουμε. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι των περιοχών, ειδικότερα των Σελίων, Ροδακίνου και Αγίου Ιωάννη, βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς το μέλλον των επιχειρήσεών τους κρίνεται από τους επισκέπτες, οι οποίοι θα είναι άφαντοι σε περίπτωση που δεν ανοίξει εγκαίρως ο δρόμος, ενώ παράλληλα η καθημερινότητά τους δέχεται ισχυρά πλήγματα. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν περνάει άνθρωπος από το χωριό που ήταν ο νότιος οδικός άξονας από εδώ πέρα, που έπρεπε ήδη να έχει προβλεφθεί για την ευκολότερη διέλευση όλων των οχημάτων και να μην δημιουργείται πρόβλημα μέσα στο χωριό. Τώρα το χωριό ερήμωσε. Τα μαγαζιά δεν τα ανοίγουμε φέτο, μέχρι να ανοίξει το Φαράγγι. 50% θα με ζημιώσει λόγω του περαστικού κόσμου που περνάει από εδώ και από αυτοί που δεν θα μπορέσουν να έχουν την πρόσβαση από το δρόμο από εκεί. Γιατί αν πάνε από κάτω, το άλλο το Φαράγγι στον Πλακιά, χαθήκανε. Εδώ πέρα η περιοχή είναι τουριστική και περιμένει. Πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί κόσμος περιμένουν να αναζήσουν από αυτό το πράγμα. Και πώς θα έρχεται ο κόσμος. Προσωπικά έχω τα παιδιά, τα πάω στο Βρεφόν Ιππιακό και κάνω 100 χιλιόμετρα κάθε μέρα πηγενέλα. Ενώ πριν κάνατε πόσο? Ενώ πριν κάναμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Η μελέτη παρελήφθη την περασμένη Παρασκευή από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και ελέγχεται από τους τεχνικούς συμβούλους, με την κυρία Λιονή να δεσμεύεται ότι είναι θέμα ημερών να μπει σε τροχιά υλοποίηση η αποκατάσταση, απαντώντας ταυτόχρονα στις αμφιβολίες που έχουν εκφράσει κάτοικοι ως προς το ρόλο που έπαιξαν στη μεγάλη κατολίσθηση τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στο Φαράγγι. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε άμεσο χρόνο, και όταν λέω άμεσο το εννοώ σε μέρες δηλαδή, όλα αυτά τα θέματα να τα τελειώσουμε και να ξεκινήσει το έργο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αποδίδει όλη αυτή την εξέλιξη σε έργα τα οποία προηγήθηκαν στην περιοχή. Εσείς βέβαια έχετε απορρίψει αυτό το σενάριο, αυτή την εκδοχή. Δεν το έχουμε απορρίψει. Εμείς το έχουμε απορρίψει ειδικοί. Γιατί και η αποκατάσταση, κυρία Σαλαπάτα, πάλι με τον ίδιο τρόπο θα γίνει. Με τα βραχοπλέγματα και με εγκύρια τα οποία θα μπουν στο βουνό, που θα είναι και σε μεγαλύτερο βάθος και θα είναι και σε μεγαλύτερη πυκνότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Και σίγουρα ο δρόμος ήδη έπρεπε να έχει ανοίξει. Έπρεπε όλο το χωριό, όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα, στα γύρω χωριά, να είχαμε μαζευτεί και να τους είχαμε πει σταματήστε το έργο, γιατί τόσα χρόνια ποτέ δεν είχε πέσει τίποτα.